η κυρία Μαρία Βαθιανάκη, η οποία είναι και διευθύντρια στο Κέντρο Υγείας Ερκαλοχωρίου. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, να δούμε τι έχουμε. Ναι, σωστά είπατε. Το κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, το δίκτυο αλκοολογίας, το οποίο απαρτίζεται από το Σύλλογο Επιστροφή, από το Ιατρείο Αλκοολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, από το Εργαστήριο Αλκοολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και από τα ΚΟΠΑ, που είναι τα κλάμπ οικογενειών ατόμων με προβλήματα από το αλκοόλ, οργανώνουν αυτό το 15ήμερο εκδηλώσεων, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και κυρίως τους νέους ανθρώπους για την υπερβολική χρήση αλκοόλ. Λοιπόν, φέτο οι εκδηλώσεις, όπως είπατε, που δεν είναι νόσος, είναι τρόπος ζωής. Όχι, είναι τρόπος ζωής. Και δυστυχώς έχει περάσει, ειδικά στους νέους ανθρώπους, ότι το αλκοόλ, η χρήση αλκοόλ είναι κοινωνική. Κάνει κοινωνική χρήση, γιατί τους κάνει περισσότερο κοινωνικούς. Αυτό είναι από εκεί ξεκινάει το λάθος. Και φυσικά καταλήγουμε να έχουμε τα προβλήματα που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο και οι εκδηλώσεις μας φέτος, σωστά είπατε, φέρουν τον τίτλο «Πρόληψη της, άνοιξη της πρόληψης, λιγότερο αλκοόλ, καλύτερη ποιότητα ζωής». Απόψε, στο Αθήμι, στο Δημοτικό Κατάστημα Σημείου, που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα του Κόφινα, του Δήμου Γόρτινας, θα έχουμε εκδηλώσεις για το αλκοόλ. Έχουν δύο σκέλη αυτές οι εκδηλώσεις. Η πρώτη θα είναι μια ομιλία η οποία θα ενημερώνει κυρίως τους γονείς για την παραβατική συμπεριφορά η οποία των εφήβων και νέων ανθρώπων που μπορεί να συνδέεται με την χρήση του αλκοόλ και κυρίως στο δρόμο, γιατί ξέρετε τα νέα παιδιά πολλές φορές πίνουν και χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ή μηχανή και έχουμε τα τροχαία ατυχήματα που έχουμε. Και μπορώ να σας πω εξαιτίας της δουλειάς μου ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των νέων ανθρώπων, των εφήβων που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ. Συναντάμε πια 13χρονα, 14χρονα, 15χρονα, τα οποία προσέρχονται με οξία μέθη. Και το τραγικό είναι ότι, ξέρετε, παλιότερα κυρίως οι άντρες πίναν. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε να αυξάνεται ο αριθμός των κοριτσιών που πίνουν. Μάλιστα. Και δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα, ξέρετε ότι είναι από αλκοόλ, το αλκοόλ είναι η πρώτη αιτία τροχαίων ατυχημάτων. Λοιπόν, το δεύτερο σκέλος της σημερινής εκδήλωσης στο Ασίμι είναι βιωματικό. Δηλαδή οι γονείς σε κλειστό χώρο θα μπορούν να δουν προσομοίωση ανατροπής οχήματος εξαιτίας μέθης και επίσης να χρησιμοποιήσουν τα ειδικά γυαλιά που υπάρχουν και προσομοιώνουν τη μέθη. Να σας ενημερώσω ότι όταν εγώ τα χρησιμοποίησα πανικοβλήθηκα, γιατί είδα τι μπορεί να προκαλέσει μέθη. Λοιπόν, αυτό είναι σήμερα. Αύριο, 29 του μήνα, την Τετάρτη, θα έχουμε στο Πολύκεντρο Μυρών, που ανήκει στο Δήμο Φεστού, ξέρετε ότι είναι ο Δήμος Φεστού, λοιπόν, η εκδήλωση με τίτλο «Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το αλκοόλ». Και θα γίνει και εκεί προσομοίωση της μέθης από το πρόγραμμα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και από και την Protecta Ηρακλείου, θα δουν και εκεί θα χρησιμοποιήσουν τα ειδικά γυαλιά και θα δουν τι σημαίνει μέση. Και την 1η του Ιούνιου θα έχουμε στο Πολύκεντρο του Δήμου Χανίων, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χανίων, θα έχουμε ενημέρωση από υγειονομικούς του δικτύου Πάντα τα προβλήματα από το αλκοόλ και σύγχρονη αντιμετώπιση τους. Ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουν νέοι άνθρωποι, γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι κυρίως αυτοί που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ. Λοιπόν, επίσης θέλω να ενημερώσω ότι αύριο το βράδυ στο κινηματογράφο Αστόρια, 7 η ώρα το απόγευμα, με την ευγενική χορηγία της περιφέρειας Κρήτης, θα γίνει προβολή της ταινίας «Καπετάν Μιχάλης». Ελεύθερη είσοδος, όποιος θέλει μπορεί να πάρει τους φίλους του, τους συγγενείς του και να έρθει να δει την ταινία, η οποία όντως είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και να περάσει καλά και να δει τι μπορεί να προκαλέσει το αλκοόλ, γιατί στην ταινία μέσα γίνεται χρήση αλκοόλ. Λοιπόν, αυτά θα ήθελα να περάσουν στους νέους ανθρώπους, δηλαδή οι νέοι άνθρωποι να ενημερώνονται για το αλκοόλ. Γιατί, ξέρετε, είναι και μια αιτία ενδοοικογενειακής βίας και εμείς το βιώνουμε πολύ συχνά στη δουλειά μας.
Δεν αφορά λοιπόν μόνο τους νέους, αφορά όλη την οικογένεια. Αφορά τους γονείς, αφορά τα παιδιά. Αυτά τα οποία βιώνουν τα παιδιά μέσα στην οικογένεια, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, όσο, έτσι, όσο πιο αψιθυμοί είμαστε, τόσο μας αρέσει περισσότερο και όλα τα υπόλοιπα. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις πάντως που αναφέρατε, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, πρόληψης από το αλκοόλ, να πω ότι η χορηγή επικοινωνίας είναι Κρήτη TV, Ράδιο 984, Νέα Κρήτη και νέακρήτη.gr. Και βέβαια αύριο η ταινία αυτή που είπατε, Καπετάν Μιχάλης, χορηγία της περιφέρειας, στο κινηματοθέατρο Αστόρια, στο κέντρο του Ηρακλείου, για εκείνους στις 7 το απόγευμα, για εκείνους που θέλουν να δουν την ταινία. Λοιπόν, εγώ θα σας πω σε κάτι άλλο. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί δεν θέλω να μείνω μόνο σε αυτές τις εκδηλώσεις. Διευθύντρια στο Κέντρο Υγείας Αρκαλογορίου, γιατί ξεκινήσατε και είπατε ότι εξαιτίας της δουλειάς μου εγώ έχω τη δυνατότητα να βλέπω και να καταγράφω τι είναι αυτό που γίνεται. Αναφερθήκατε σε αγόρια και κορίτσια εφήβους που από πολύ μικρή ηλικία, είπατε 13-14, έρχονται εκεί με οξία μέθη, σε ό,τι έχει να κάνει με το Κέντρο Υγείας Αρκαλογορίου. Να σας ρωτήσω, το Κέντρο Υγείας Αρκαλογορίου έχει σήμερα προσωπικό? Ποιες περιοχές καλύπτετε? Είσαστε εντάξει εσείς? Εμείς καλύπτουμε από το Τζούτσουρα μέχρι και το Σκαλάνι. Είναι περιοχή δικιά μας. Ναι. Είμαστε, πιάνουμε από τον, από το βορρά μέχρι το νότο του νομού Ηρακλείου. Ναι. Λοιπόν, Τζούτσουρα έως Σκαλάνι. Με τι προσωπικό είσαστε? Πώς δουλεύετε? Έχετε ασθενοφόρο? Έχουμε. Έχουμε καινούριο ασθενοφόρο. Αυτό, ναι, αυτό που μας λείπει βασικά είναι το ιατρικό προσωπικό. Αλλά δυστυχώς, κυρία Βουγεράκη, και αυτό σας το λέω γιατί έχω πρόσφατη εμπειρία, δεν υπάρχουν γιατροί σε αναμονή. Δυστυχώς, έχει προσπαθήσει, και αυτό το ξέρω από, το έχω ζήσει, προσπαθούμε να βρούμε παιδίατρο. Έχει προσπαθήσει η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, έχει καταβάλει σοβαρές προσπάθειες, έχει προσπαθήσει να συνδιαλλαγεί με ιδιώτες παιδιάτρους, να τους παρακαλέσει αν μπορούν τουλάχιστον 2-3 μέρες τη βδομάδα να έρχονται στο κέντρο υγείας, και δεν θέλει κανείς να έρθει. Δεν θέλει κανείς να μπει στο ελληνικό δημόσιο. Δυστυχώς. Γιατί να θέλει? Είναι και αυτό. Γιατί είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Λοιπόν, ασθενοφόρο και καινούριο υπάρχει, αλλά καλύπτει μεγάλες αποστάσεις. Ναι, πολύ μεγάλες αποστάσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε την τύχη να είμαστε δίπλα με το κέντρο υγείας Καστελίου. Το οποίο έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Και έτσι, δηλαδή, καλυβόμαστε. Προσπαθεί ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Ακριβώς. Οι γιατροί που σας λείπουν, ένα λεπτό να το ολοκληρώσουμε. Οι γιατροί που σας λείπουν, εκτός από παιδίατρο, ποιες άλλες ειδικότητες είναι? Γενικοί γιατροί. Γιατί τα γενικοί γιατροί και ένας καρδιολόγος. Είχε προκυριστεί θέση καρδιολόγου, την πήρε κάποιος συνάδελφος, πήρε όμως θέση στο Βενιζέλιο μετά και μας έφυγε. Και από εκεί και πέρα δεν έρχεται κανείς άλλος. Πώς είσαστε δηλαδή τώρα σε σύνολο? Εμείς, σαν γιατροί, είμαστε ενεργοί που να δουλεύουμε, είμαστε 11 σε όλη την περιοχή. 6 περιφερειακά ιατρία και το κέντρο υγείας. Μάλιστα. 6 περιφερειακά από το Σκαλάνι μέχρι και το Τζούτσουρα. Ναι. Οι οργανικές θέσεις πόσες πρέπει να είναι? Έχουμε ακόμα θέσεις, 2 κενές. Ναι. Και μία θέση αγροτικού γιατρού που είναι καλυμμένη, αλλά ξέρετε, δεν μπορείς. Ο αγροτικός γιατρός μπορεί να βοηθήσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο, γιατί είναι ανειδίκευτος γιατρός. Mm-hmm. Οπότε, κατ' ουσίαν, άμα φύγει ο αγροτικός γιατρός, θα είναι 3 θέσεις. Να σας πω όμως κάτι που ήθελα να πω προλίγου και το ξέχασα, ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο μας έδωσε το δικαίωμα να παρεμβαίνουμε στα σχολεία. Λοιπόν, η κοινωνική μας λειτουργός και ένας συνάδελφος έχουν εκπαιδευτεί για να πηγαίνουν στα σχολεία να κάνουν ενημέρωση στα παιδιά για τη χρήση αλκοόλ. Από όταν πηγαίνουμε λοιπόν στα σχολεία, οι εκδρομές του Λυκείου Αρκαλοχωρίου, του Γενικού Λυκείου, είναι καλύτερες. Δηλαδή δεν έχουμε περιστατικά οξία μέθη σε τραυματισμούς στις πενθήμερες. Ξέρετε ότι τα παιδιά μεθάνε και γίνονται διάφορα εστράπελα. Λοιπόν, από όταν πηγαίνουμε στα σχολεία, αυτό έχει εξαφανιστεί. Που για μας είναι μεγάλη ικανοποίηση. Μάλιστα. Μπορείς να περάσεις καλά και χωρίς να πιείς. Αυτό είναι το μήνυμα. Φυσικά. Το οποίο αυτό περνάμε. Αρκεί να έχουμε τη διάθεση. Και θα θέλαμε το Υπουργείο να μας δώσει, αν προσπαθήσει να κοιτάξει το πρόβλημα των γιατρών, και να μας δώσει γιατρούς. Αν μας δώσει γιατρούς, κυρία Μπουλγεράκη, θα κάνουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα.
πολλά περισσότερα από αυτά που κάνουμε. Ωραία. Τις κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε η κυρία Βαθιανάκη για σήμερα. Για σήμερα Δευτέρα 27 του Μάη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας Εγώ καλημερίζω. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Επίσης να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια.